Ήσαν και τα σίδερα όταν ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου τα βασανιστήρια που έκανε το ζευγάρι επί 4 χρόνια στα 5 παιδιά που είχε υιοθετήσει. Μέχρι και το κεφάλι της 14χρονης είχαν ξυρίσει γιατί αντιδρούσε. Κατ' επανάληψη την κλείδωναν στο δωμάτιό της, όχι μόνο για μία, αλλά για 2 και για 3 μέρες, χωρίς την παραμικρή τροφή, πολλές φορές χωρίς και θέρμανση ή φως, μόνο και μόνο για να της θακίσουν το ηθικό. Εκτός του ότι την είχαν κουρέψει βουλή, κατ' επανάληψη, με σκοπό να διακομπεύεται στο χωριό, κάποια στιγμή που ξέχασε ένα μολύβι της στο σχολείο, της ξύρισε ο δράστης το ένα της φρύδι. Είναι το παιδί που κακοποιούσε επίσης σεξουαλικά. Ο 50χρονος άνδρας με τη γυναίκα του είχαν υιοθετήσει από την Αγγλία 2 αδελφάκια ηλικίας 3 και 2 ετών. Μετά από μερικά χρόνια υιοθέτησαν άλλα 3 αδελφάκια ηλικίας 3, 2 και 1 ετούς. Εισέπραταν συνολικά 6.300 ευρώ για να τα φροντίζουν. Όμως το ζευγάρι έπεσε στον αλκοολισμό και κακοποιούσαν συστηματικά τα παιδιά. Όταν κατάλαβαν ότι θα γινόντουσαν αντιληπτοί από τις υπηρεσίες πρόνοιας του Λίντς, μετανάστευσαν στην Κρήτη και αγόρασαν βίλα με πισίνα. Πέρασαν χρόνια μαρτυρίου για τα παιδιά. Η δράση του ζευγαριού αποκαλύφθηκε τυχαία. Όταν το κορίτσι αρνούνταν, εκτός από τις τιμωρίες που επιβάλλονταν στο ίδιο το κορίτσι, εκτός από την βίαιη συμπεριφορά που αντιμετώπιζε, υπήρχαν τιμωρίες και σε βάρος των άλλων παιδιών. Τα 3 παιδιά, που σήμερα είναι από 8 έως 14 ετών, τα είχε αναλάβει το χαμόγελο του παιδιού. Ενώ τα άλλα 2, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, είναι πλέον ενήλικα. Ο 50χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως οι δικαστές τον έστειλαν για 19 χρόνια στη φυλακή. Ενώ στη σύζυγό του, που διέφυγε και βρίσκεται στην Αγγλία, επιβλήθηκε μικρότερη ποινή.